Γεια σας. Γεια σου. Κυρία Γαβαλά, θα ξεκινήσουμε με εσάς. Ιωάννα. Βγάζω τα γελάκια μου. Χαίρετε. Είσαι καλά. Καλά. Έκανες tanning, βλέπω. Έκανα tanning, έκανα και το μαλλί. Tanning λέγεται αυτό. Έτσι λίγο αρπάξαμε. Λοιπόν, όταν φοράμε ένα πλεκτό, όπως αυτό που φοράς εσύ, το οποίο είναι αξιόλογο σαν πλεκτό, γιατί έχει ένα ωραίο μανίκι, ένα ωραίο dimension, δεν φοράμε από κάτω μία λευκή τέτοια φούστα. Προτιμούμε να τη φορέσουμε μία βερμούδα. Το task όμως σήμερα είναι τα παπούτσια. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτά και ό,τι με αυτό συνεπάγεται. Αυτό το παπούτσι με αυτό το look δεν πηγαίνει. Θέλει λοιπόν για να το κάνω πιο μοντέρνο, θα έπρεπε να έχει μία τάση, μία πρόταση. Θα έβαζα ένα πέδιλο καστόρινο σε αυτή την περίπτωση ή animal print, αυτά που είναι τα καβαλίνο που λέμε, που είναι σαν... Μαλάκι. Ναι, με αυτό το μαλάκι, το φυσικά, όχι το φυσικό, το συνθετικό. Και θα έδινε μία άλλη όψη στην εικόνα. Σου έδωσα λοιπόν βερμούδα ψηλόμεση, παντελόνι μακρύ για να μπορούν να πάνε αυτά τα μανίκια, παπούτσι να είναι σουέντ ή να είναι animal print. Η τσάντα φεύγει και παίρνει μία ψάφινη οποιαδήποτε τσάντα. Έλα, επικό θα δίνω αυτό για την αρχή τώρα. Ευχαριστώ δύο. Πολύ. Εντάξει. Ευχαριστώ. Εύελιν, εσύ τι γνώμη έχεις? Καταρχάς θέλω να μου πεις για το μαλλί. Πείτε. Πολύ, πείτε. Πολύ καλύτερο. Θα ήθελα απλά να ήταν πιο ίσιο το καρέ σου. Okay. Συγχαρητήρια που έκανες τα μαλλιά σου. Τα παπούτσια σου αυτά, πώς θα τα περιέγραφες εσύ μόνη σου? Σανδαλάκια. Σανδάλι, το οποίο είναι... Σανδαλάκι. Σανδαλάκι. Σανδαλάκι, έτσι, cute. Σανδαλάκι. Λοιπόν, άκου. Θα μπορούσαν αυτά να είναι αρχαιοελληνικά τύπου. Καλά, θα μπορούσαν ναι, να είναι και λίγο μπόχο, αλλά είναι λίγο γυαλιστερά. Πιο πολύ αρχαιοελληνικά, ναι. Θα έπρεπε λοιπόν να τα δεις αυτά και να ξεκινήσεις από εκεί το ντυσμό σου, εφόσον είναι και σήμερα αυτό το θέμα. Το έκανα λίγο ανάποδα, είναι αλήθεια, γι' αυτό. Ναι, δεν το έκανε σωστά. Δηλαδή έπρεπε να, γι' αυτό το look να επιλέξεις ένα εντελώς διαφορετικό παπούτσι. Σιγά σιγά άρχισε να το δουλεύεις, γιατί είναι η εβδομάδα που δεν έχεις ασυλία. Σωστά. Ένα. Ευχαριστώ πολύ. Οχοχο. Στέλιο, τι γίνεται, όλα καλά? Με πονά λίγο το δόντι μου, αλλά καλά. Α, εντάξει. Ωραία όλη εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ιωάννα, σήμερα έπρεπε να πρωταγωνιστούν τα παπούτσια. Αλλά δυστυχώς δεν πρωταγωνιστεί κάτι στην εικόνα σου, εκτός από σένα την ίδια που είσαι πολύ ωραία, ανανεωμένη με τα μαλλιά σου. Και μπράβο που τα έκοψες, σου πάει πάρα πολύ αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα παπούτσια είναι πολύ απλά, διεκπαιρεωτικά. Ξέρεις, είναι ένα σανδαλάκι όντως, όπως το είπες, το οποίο ήταν, είναι και θα είναι πάντα επίκαιρο. Έτσι. Δεν θα σε προδώσει ποτέ. Καλά έκανες, ας πούμε, και τα πήρες. Πάει με πάρα πολλά ρούχα. Όμως δεν είναι κάτι που έχουμε, ξέρεις, να σχολιάσουμε κάτι. Και έπρεπε σήμερα να μιλάμε κυρίως για παπούτσια. Οπότε σίγουρα δεν είναι μια πρόταση αυτή για ένα καλοκαιρινό look. Είναι μια διεκπαιρέωση. Πάει με τα περισσότερα ρούχα. Δεν πάει όμως με αυτά που διάλεξες εσύ. Και γενικά είναι κομμάτι το οποίο σου πάνε αυτά που διάλεξες, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει μια γυναίκα μόνη της. Δεν είναι μια πρόταση. Και είναι και λάθος η τσάντα και τα παπούτσια. Οπότε είναι σχεδόν ακυρώνεται αυτή η προσπάθεια για σήμερα, γιατί δεν έχουμε κάτι να δούμε και να σχολιάσουμε. Ιωάννα μου, ένα. Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω κάτι. Δεν πειράζει, Κατερίνα μου. Μπορεί η τελική βαθμολογία να είναι 5,9, όμως σκέψου πόσα πράγματα μάθαμε. Πολλά, όντως είναι αλήθεια και για αρχή. Μπορείς να επιστρέψεις. Ευχαριστώ θέση. Πολύ. Δεν θεωρώ ούτε ότι δεν είχαν style, ούτε ότι δεν μου πήγαιναν τα αυτά που φόραγα. Είναι μια σύγχρονη, φρέσκια εικόνα, σημερινή. Τη φοράνε περισσότερες γυναίκες, με ένα juicy σώμα. Δεν έφερα κάτι βασικό, κάτι απλό. Έφερα σίγουρα μία πρόταση, όχι τόσο διαφορετική, όμως είναι μια φορέσιμη και εύκολη πρόταση.